Γεια σας φίλοι του Ξένης Flavors! Μία ξεχωριστή σαλάτα στη σημερινή συνταγή, αλμυρίκια, τα οποία θα τα βρείτε στις περισσότερες παραλίες της Ελλάδας. Είναι ένα χόρτο που εμφανίζεται το Μάη, στα τέλη Μαΐου, κρατά όλο το καλοκαίρι και όταν έχουν τελειώσει τα υπόλοιπα αγριόχορτα. Είναι ένα γενικότερα χαμηλό φυτό που βγαίνει κοντά στην αλμύρα της θάλασσας και ενδέχεται να φύεται και σε απόσταση 100 μέτρων από τη θάλασσα χωρίς να το χτυπά το κύμα. Μπορείτε να το βρείτε στις λαϊκές αγορές με το όνομα αλμυρίκι, θα το ζητήσετε ως αλμυρίκι, έχει μία γεύση γλυκιά και χρειάζεται μόνο λεμονάκι για να φαγωθεί. Με τα δάχτυλά μας τραβάμε τα μικρά μαλακά τρυφερά βλασταράκια και φύλλα και γενικότερα κρατάμε τα μαλακά μέρη. Τον κεντρικό βλαστό, όπως βλέπετε, τον πετάμε γιατί είναι πικρός και δεν μπορεί να βράσει εύκολα. Θα τα ρίξουμε στο βραστό νερό και θα πετάξουμε τα σκληρά κλαράκια. Κάτω από τρεχούμενο νερό θα τα ξεπλύνουμε 3 φορές ώστε να φύγουν χώματα και μήπως υπάρχουν και μερικές μικρές πετρούλες, γιατί όπως είπαμε φύεται πολύ κοντά στη θάλασσα, οπότε υπάρχει περίπτωση να υπάρχει και λίγη άμμος. Οπότε θα τα τεινάζουμε με πολύ δύναμη έτσι ώστε να φύγουν υπολείμματα. 3 φορές θα κάνουμε αυτή τη διαδικασία για να καθαρίσουν τελείως. Στο τρίτο και τελευταίο νερό θα βάλουμε ξύδι για να μειωθούν οι μικροοργανισμοί και θα το αφήσουμε μέσα για 10 λεπτά. Έπειτα, μόλις βράσει νερό, το οποίο το βραστό νερό το έχουμε μέχρι τη μέση της κατσαρόλας, θα προσθέσουμε τα αλμυρίκια. Αυτή του είδους η σαλάτα, αυτές οι αλμύρες που ονομάζονται και σάλικον, που φυτρώνουν όπως είπα κοντά στη θάλασσα, είναι πλούσιες σε ιόδιο και μεταλλικά στοιχεία. Είναι ένα ορεκτικό, μια σαλάτα η οποία είναι διουρητική και έχει ένα σπουδαίο ρόλο αντιπαρασιτικό για τον εντερικό σωλήνα. Δεν έχει καμία σχέση με το αλμυρίκι και όσον αφορά τη θρεπτική του αξία, επίσης συγκεντρώνει πολλές βιταμίνες και ιδιαίτερα τη βιταμίνη C και Ε, επειδή φυτρώνουν κοντά στη θάλασσα. Καθαρίζει επίσης τα νεφρά, είναι αποτοξινωτικό, κάνει καλό στο αίμα και βοηθά στην επιδερμίδα. Κατά τη διάρκεια του βρασμού, όπως είδατε, έριξα ελάχιστο αλάτι για να πάρουν γεύση και τα σουρώνουμε μόλις περάσει ακριβώς 1/4. Και είδατε ότι δεν τα έχω σκεπάσει, τα αφήνω ξέσκεπα για να παραμείνει πράσινο το χρώμα. Λίγο προς τις άκρες, όπως είδατε, τράβηξαμε τον αφρό, γιατί βγαίνει λίγο αφρός, ο οποίος πρέπει να φύγει. Πάρα πολύ νόστιμα, βάλτε τα στη διατροφή σας, θα σας κάνουν μόνο καλό. Το ζουμί από τα χόρτα δεν πίνεται, στο συγκεκριμένο δεν το χρησιμοποιούμε, παρά μόνο στα ραδίκια. Και στα βλήτα επίσης δεν χρησιμοποιείται καθόλου το ζουμί. Σερβίρεται όπως είναι το χόρτο μόνο του, μόνο με την προσθήκη ελαιολάδου
και λεμόνι. Όσοι θέλετε μπορείτε να βάλετε να τα δοκιμάσετε και λίγο ξύδι. Σε μένα αρέσουν περισσότερο με λεμόνι. Εάν σας άρεσε φίλοι μου η συνταγή, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου που είναι δωρεάν, like και κοινοποίηση του βίντεο. Μια ξεχωριστή σαλάτα για το καλοκαίρι, ψωνίστε τα αλμυρίκια όπου τα βρείτε στις λαϊκές αγορές. Σίγουρα θα είναι μια ξεχωριστή σαλάτα και μπορείτε να τα συνδυάσετε και με ψάρια, με κάποια άμα θέλετε κρέατα, αλλά σίγουρα με ψάρια είναι η ιδανικότερη επιλογή. Θα τα πούμε σύντομα με νέο βίντεο.